Ζελένσκι. Ο Ουκρανικός στρατός ελέγχει την περιοχή από όπου εισήλθαν οι Ρώσοι που επιτέθηκαν στο Χάρκοβο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λοιπόν, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Ουκρανικός στρατός ελέγχει πλέον την συνοριακή περιοχή από όπου εισήλθαν οι ρωσικές δυνάμεις που εξαπέλυσαν την ευρεία κλίμακας επίθεση στο Χάρκοβο. Η συγκεκριμένη αναφορά του Ουκρανού Προέδρου μετά την σύσκεψη που είχε με περιφερειακούς αξιωματούχους έρχεται σε αντίθεση με τα σχόλια Ρώσων αξιωματούχων. Ο Ρώσος βουλευτής Βίκτορ Βοντολάτσκι δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ ότι οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πάνω από το 50% της πόλης Βολτσάνκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από τα σύνορα. Υποστήριξε ότι μετά από το Βολτσάνκ, οι ρωσικές δυνάμεις θα βάλουν στο στόχαστρό τους τις πόλεις Σλαβιάνς, Κραματόρσκ και Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονιέτσκ. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές για τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αυτόν τον μήνα ευρείας κλίμακας επίθεσης στην περιφέρεια του Χαρκόβου, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει πως εξασφαλίστηκε ο έλεγχος 12 οικισμών. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος και άλλοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για επιτυχίες του Ουκρανικού στρατού και σταθεροποίηση της κατάστασης. Το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού στρατού ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής ότι η κατάσταση στο Βολτσάνκ είναι τεταμένη αλλά ελεγχόμενη, τουλάχιστον σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.